ανεπίσημη πρώτη για τους ερυθρόλευκους σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, οι εκκρεμότητες υπάρχουν και πώς σκέφτονται ενώπιση νέας περίοδου. Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ανεπίσημη πρώτη σας σήμερα. Ναι, σήμερα είναι η ανεπίσημη πρώτη. Αρχίζουμε με κάποιες δοκιμές ποδοσφαιριστών και κάποιους από το περσινό ρόστερ που συνεχίζουν. Θα υπάρξουν και κάποιες δοκιμές κάποιων Αφρικάνων ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα στις 13 του μηνός να είμαστε σε θέση να είναι ολοκληρωμένο τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ για να πούμε στα βαθιά. Το ρεπορτάζ σας λέει ότι 13 τα νέα αποκτήματα μέχρι τώρα, τα 12 θα είναι παρόντα. Ο Ατόρου, εντάξει, αύριο μεθαύριο επιστρέφει. Ανάμεσα σε αυτά, πολλοί Κύπροι και κάποιοι κοινοτικοί ή ξένοι. Γενικά, πώς είδατε το φετινό Δούνε και Λαβίν? Εντάξει, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε έναν τουλάχιστον ορμόν από την προηγούμενη χρονιά, από την προηγούμενη ομάδα, και να κάνουμε κάποιες προσθήκες οι οποίες να έχουν την ποιότητα και τα αγωνιστικά λεπτά από την περσινή χρονιά, και την ίδια στιγμή να προσθέσουμε και κάποιες ποιοτικές μεταγραφές οι οποίες θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στην ομάδα να δημιουργήσει έναν ικανό σύνολο που να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει μια ομάδα, και την ποιότητα και τη δύναμη, αλλά και τη φιλοδοξία για κάτι το καλύτερο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής θα πάμε αρκετά καλά. Φυσικά πάντα ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος, όμως έχουμε πίστη ότι θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Το κάτι παραπάνω που λέτε είναι μια προσπάθεια να μπείτε εξάδα, για παράδειγμα, κάπου εκεί κοντά? Το έχω πει αρκετές φορές ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς κατά πόσο μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε στα σύννεφα. Ξέρουμε τις δυνάμεις μας, ξέρουμε τους προπολογισμούς μας. Όμως επιμένω ότι αν η Σαλαμίνα αξιοποιήσει την έδρα της, τότε μπορεί να πετύχει και την είσοδο στην εξάδα, αλλά και κάτι καλό στο κύπελλο. Αυτό, για μας αυτό είναι το στοίχημα, και εκεί επενδύουμε το πιο πολύ έμφαση. Απλά ένα διπλό ερώτημα τελευταίο. Αφορά περισσότερο τα αποκτήματα 13 στο σύνολο, θα φτάσουν τα 16-17 για παράδειγμα μέχρι 13-14 μήνες που ξεκινάτε επίσημα? Ναι. Και σε ό,τι αφορά του κόσμου, αν περιμένετε στις αμέσως επόμενες μέρες, τώρα είναι και τέλος του μηνός, αρχές του μηνός, όπου να είναι αύριο μεθαύριο, να εντατικοποιηθεί ο ρυθμός με τον οποίο θα αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια διαγοράς, εννοείται, εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ακόμα 2 με 3 προσθήκες, οι οποίες θα είναι λογικά και οι τελευταίες. Μιλούμε για θέσεις κλειδιά, όπως είναι κεντρικός αμυντικός και κεντρικός επιθετικός, και πιθανόν και μια θέση μέσα στα χαφ. Τουλάχιστον με βάση τις πληροφόρηση που έχω από τον τεχνικό διευθυντή και την ομάδα προγραμματισμού και τον προπονητή. Όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας, με βάση την πρώτη εκτίμηση που έχουμε πάρει από τον κόσμο, την πρώτη ανταπόκριση είναι θετική. Αντιλαμβάνεστε, είναι και τέλος του μήνα, θα πρέπει ο κόσμος να πληρωθεί, να πάρει τον μισθό του. Και τις επόμενες εβδομάδες, 10 μέρες, θα είναι εντυπωσίαση των προσπαθειών μας. Και πιστεύω και εύχομαι ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να περάσουμε το θέμα των κριτηρίων, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στη νέα χρονιά. Επάνω, πέρσιτε, αυτό το ξέρει. Πέρσι τέτοιον καιρό είχατε τεράστια προβλήματα, ξεπρόβαλαν κάποιες παλιές αμαρτίες και όλα τα σχετικά, δυσκόλεψαν την τότε διοίκηση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Φέτος είναι καλύτερη η κατάσταση γενικώς, έτσι τουλάχιστον βγαίνει προς τα έξω. Αριθμό εισιτηρίων διαρκείας, το στοίχημα σε αυτό είναι το 1000 ή κάτι παραπάνω? Ναι, το στοίχημα είναι τα 1000 εισιτήρια διαρκείας. Εφόσον το πετύχουμε, νομίζω ότι θα είναι θεωρώ μεγάλη επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες. Πέρσι είμαστε αρκετά κοντά, είμαστε γύρω στα 800. Φέτος υπάρχει περισσότερη, παρόλο την οικονομική κρίση που υπάρχει, βλέπουμε να υπάρχει περισσότερη ανταπόκριση από κόσμο. Ευελπιστούμε ότι αν φτάσουμε στα ίδια θα είμαστε ικανοποιημένοι
χωρίς να σημαίνει ότι αν είναι περισσότερος αριθμός. Έναν καλό δεχούμενο για παράδειγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων και επανερχόμαστε όσον ούπο.